έτσι, ο Δημήτρης ο Μάντζιος και ο Κοινός Τόπος έχει αναπτύξει, θα λέγαμε, μια περισσότερο επιχειρηματική οπτική θεώρηση για την ανάπτυξη του Δήμου, το υπάρχει το πλάνο αυτό, και ως άνθρωπος της αγοράς το έχει εμπεδώσει, το έχει καταρτήσει. Φαντάζομαι διαδραμάτισε και εσύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, Δημήτρη. Έτσι θα έρθει λοιπόν η ανάπτυξη. Αλλά ήθελα να έρθουμε και λίγο στις τοπικές, στην τοπική πραγματικότητα και στο timing το συγκεκριμένο. Πρόσφατα λοιπόν είχαμε την ομιλία του επικεφαλής της παράταξης του κοινού τόπου, ο οποίος θα έλεγα και εμένα προσωπικά με εξέπληξε με την σκληράδα στις τοποθετήσεις του, Δημήτρη. Ήταν αρκετά σκληρές και οι εκφράσεις, αν θέλεις μπορούμε να δούμε μερικές χαρακτηριστικά. Απάντηση και ο Γιάννης ο Γιαννούλης είπε χαρακτηριστικά, έτσι απομονώνω μία φράση: θέλω ένα ζωντανό δημοτικό συμβούλιο και όχι ανθρώπους που επί 4 χρόνια δεν έχουν αρθρώσει λέξη. Ενώ αργότερα αποκάλεσε και ο Σιωκάμπης αναξιοπρεπής και υποτελής. Στο δελτίο δηλαδή τύπου που εκδόθηκε από τον κοινό τόπο, συμμερίζει αυτές τις εκτιμήσεις, αυτές τις απόψεις για δημοτικούς συμβούλους που υπηρέτησαν 4 χρόνια το συμβούλιο, το λαό της Νάωσης? Σαφέστατα τα συμμερίζομαι, και εκείνο που έχω να πω είναι λογικό ότι πρέπει να υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να υπάρχουν η αρχή της διαφορετικότητας, η αρχή η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε δημοτικό σύμβουλο να εκφράζει τη δική του άποψη και να την να επιχειρηματολογεί πάνω σε αυτήν, και σαφέστατα να βγαίνουν σωστά αποτελέσματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και για το καλύτερο θα πασχίσουν όλοι. Μάλιστα. Συμφωνεί δηλαδή με τον τόνο και θα ήρθε και απάντηση από τον Γιάννη τον Γιαννούλη, θα τα πούμε αργότερα, Βασίλη Τζόρτζη. Ή μάλλον να πάμε σε σένα. Ο Γιάννης ο Γιαννούλης απάντησε εξίσου αιχμηρά, μιλώντας για θρασίδηλες ύβρις, έτσι. Ανέλαβε ο Γιάννης να σηκώσει το γάντι. Οι ύβρις λοιπόν επιστρέφονται σε αυτούς που είχαν το θράσος να τσαπεθούν και προδίδουν και το ποιόν των ανθρώπων. Ξαφνικά εντείνεται το προεκλογικό κλίμα, Βασίλη. Τι συμβαίνει? Δεν κάναμε εμείς κάτι έναντι ουδήποτε συνδυασμού για να οξύνουμε την κατάσταση. Και προκαλώ με την καλή έννοια οποιονδήποτε, είτε μας βλέπει είτε μας ακούει, να μας πει εάν βγήκαμε ποτέ και μέχρι σήμερα δημόσια με τέτοιες θέσεις. Εγώ θα σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, ξέρω ποιο είναι το politically correct, όπως λένε. Ακόμη και όταν ξεπερνάς τα όρια, καμιά φορά στην κριτική σου. Και η σκληρή κριτική είναι μέσα στο παιχνίδι. Ας αφήσουμε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση από όσους έχουν αποτολμήσει να τα κάνουν κατά καιρός. Εκείνο που μας λύπησε, και με λυπεί και η θέση του Δημήτρη αυτή τη στιγμή, ότι υιοθετεί τις συγκεκριμένες εκφράσεις, είναι ότι για πρώτη φορά υποψήφιος δήμαρχος δεν τα είπε αυτά στον λόγο του, αλλά τα συμπεριέλαβε στο κείμενο το οποίο μοίρασε στα μέσα, και αν μη τι άλλο θα έπρεπε, αφού τα πιστεύει, να τα εδήλωνε. Εκεί εκτιμώ ότι είναι η έκφραση περί θρασιδηλίας, διότι αν έχεις να πεις κάτι, πάρε και την ευθύνη του να το πεις, όχι να συμπληρώνεις το κείμενό σου μετά. Και να πω και κάτι, εγώ θα δεχθώ, χωρίς να αποδεχθώ, κάποιες από τις εκφράσεις. Είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοτικούς συμβούλους περί αναξιοπρέπειας? Περί αναξιοπρέπειας όχι, αλλά 4 χρόνια δεν άρθουσαν λόγο. Θα μου επιτρέψει, επειδή ήμουν παρόν, υπήρχαν αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ θα τα πάρω ένα. Ναι, έτσι. Καμιά φορά το να μιλάς πολύ δεν είναι καλό. Το να μιλάς όταν πρέπει και να λες αυτό που πρέπει
Γιατί παράδειγμα ο Γιάννης ο Γιαννούλης δεν ήταν από αυτούς οι οποίοι μιλούσαν πολύ και μιλούσαν και μίλησε πάντα και όταν έπρεπε. Άρα λοιπόν σημασία έχει το πόσο πολύ μιλάς ή το πόσο πραγματικά δουλεύεις για να έχεις αποτέλεσμα. Και αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ άδικο να καλούνται και να ονομάζονται υποτελείς αυτοί οι οποίοι έχουν συμφωνήσει σε μια προγραμματική θέση να θεωρούνται ως φιοκάμπτες, αυτοί οι οποίοι αν η μέση τους έχει πάθει από κάτι είναι από το καθημερινό φόρτο αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και δεν μπορεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκλεγεί και έχουν τιμηθεί με την ψήφα του λαού να τους απαξιώνεις με αυτές τις εκφράσεις. Είναι η πρώτη φορά, σας λέω. Εμένα με λείψε πάρα πολύ. Δεν αποδέχομαι αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και θα έλεγα ότι μια απόδειξη γενναιότητας θα ήταν ένα δημόσιο συγγνώμη. Και θα ήθελα από φίλους πραγματικά τα αισθήματα, τα ξέρεις τα δικά μου και τα δικά σου προς εμένα. Να μην ξανακούσω ότι αποδεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Εάν εγώ προσωπικά ακούσω οποιονδήποτε να κάνει τέτοια επίθεση σε οποιονδήποτε, δεν με ενδιαφέρει αν θα είμαι μαζί του, θα βγω και θα διαφορήσω τη θέση μου. Όχι από την προσπάθεια, από την φράση και από τα λεγόμενα. Πρωτοφανές ήταν. Πρωτοφανές ήταν. Και δεν πιστεύω ότι ήταν και δικότερο, γιατί είμαι λίγο παλιός αυτά. Ναι, ναι. Πριν περάσω στο Γιάννη, θέλω να σχολιάσεις, Βασίλη, και μια καταγγελία σήμερα δημοσιεύθηκε στον παρατηρητή του κοινού τόπου. Ουσιαστικά αναφέρεται σε πρόσωπο της Δημοτικής Ανής που, όπως τονίζει η ανακοίνωση, απειλεί πως θα κλείσει το ιατρείο της Ινούπολης αν δεν εκλεγούν κάποιοι υποψήφοι της Δημοτικής Ανανέωσης. Δύο γραμμές διαβάζω στο δελτίο τύπου λοιπόν του κοινού τόπου. Κινδυνολογεί η Δημοτική Ανανέωση σε βάρος των ηλικιωμένων, απειλώντας πως θα υποβαθμιστεί και αργότερα θα κλείσει το Αγροτικό Ιατρείο Ειρηνούπολης σε περίπτωση μη εκλογής κάποιων υποψηφίων της. Προφανώς ξέρουμε και δύο το πρόσωπο, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Όχι, εγώ είναι δεν το σοβαρή ξέρω. Καταγγελία. Δεν το ξέρω και δεν προσποιούμε ότι δεν ναι, το ναι. ξέρω. Γιατί δεν θέλω να πω στη λογική του να κάνω το μάντι. Εγώ ξέρω ότι όταν θέλει κάποιος. Όταν θέλει κάποιος. Ωραία. Έχει 100 τόσους υποψηφίους, παράδειγμα. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι, κι αν έχει γίνει. Και ρωτάω. Όταν έχεις το θάρρος ή το θράσος εισαγωγικά ή χωρίς να αποκαλείς κάποιους συλλήβδη, αναξιοπρεπείς το ένα το άλλο. Και δεν έχεις το θάρρος να κατονομάσεις και να πάρεις την ευθύνη αυτού που λες. Και του αν είναι αλήθεια αυτό. Με τι θάρρος θέλεις να διοικήσεις έναν Δήμο και να συγκρουστείς με λογικές αναρτές. Δεν το γνωρίζω, δεν πιστεύω ότι έχει γίνει και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει εκφραστεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κλείνουμε. Είμαστε εδώ για να συντηρούμε, να ανοίγουμε και να δημιουργούμε. Και δεν το λέω σχήμα λόγου. Και δεν το λέω καθόλου με θυμό. Το λέω με αγανάκτηση όμως. Να μην κρυβόμαστε. Και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Θα ανοίξουμε, λέει, το Δημαρχείο της Ειρηνούπολης, τα δημοτικά καταστήματα. Θα έρθουμε, Βασίλη, και λοιπά, κράτα, και λοιπά, κράτα, και λοιπά. Τα λίγο, αυτά που λειτουργούν. Ναι. Θα έρθουμε σε αυτά. Αν θέλεις, θα κάνεις μια παρέμβαση. Να περάσουμε λίγο στο Γιάννη και μετά να έχει δυνατότητα όλοι οι συνομιλητές να αναφερθούν στα ζητήματα. Γιάννη, στο πρόγραμμα. Εκτενώς αναφέρεται η κοινωνία πολιτών σε δράσεις που προτίθεται να λάβει, εφόσον αναλάβει η Δημοτική Αρχή, για να απαλύνει τον πόνο των οικονομικά αναξιοπαθούν συμπολιτών μας, να σταθεί δίπλα στους άνεργους, στους χαμηλόμιστους, σε αυτούς τους οποίους έχει καταλάβει φτώχεια. Η ανάπτυξη πώς θα έρθει κατά την άποψή σου? Και αν θέλεις να μπούμε και σε μια πραγματική εικασία. Αύριο μεθαύριο έρχεται μια εταιρεία που ζητάει μια έκταση. Έχει για να κάνει μια επένδυση. Πώς θα κινηθεί η κοινωνία πολιτών? Λοιπόν, να ξεκινήσω βασικά από το ζήτημα που αφορά, γιατί κάποια στιγμή ο κύριος Καραμπατζός μας κατηγόρησε σχολιάζοντας εμείς το έργο που έγινε. Εννοείται ότι όλα τα έργα και κυρίως τα έργα που αφορούν τον πολιτισμό είναι θεμητά, όμορφα,
και χρήσιμα. Μας σχολίασε λοιπόν και έλεγε, είπε ότι δεν περίμενε από ανθρώπους που έχουν μια ευαισθησία στον πολιτισμό, όπως είμαστε εμείς που αποτελούμε την κοινωνία πολιτών, να κατακρίνουν ένα έργο πολιτισμού. Εδώ υπάρχει η διαφοροποίηση δικιά μας, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι φαραωνικά έργα. Ο πολιτισμός αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το νοικοκυριό που κρυώνει, είναι το νοικοκυριό που δεν έχει να γεμίσει το ψυγείο του, είναι το παιδί που λιποθυμάει στα νηπιαγωγεία. Αυτό το πράγμα είναι η βάση του πολιτισμού τώρα. Και εμείς σαν κοινωνία πολιτών, όταν μιλάμε για πολιτισμό, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης κάθε πολίτη μας. Δεν θα νιώσει κανένας πολίτης μας μόνος. Θα είμαστε εκεί, όπως ήμασταν μέχρι τώρα σαν προσωπικότητες ο καθένας, σε όλους τους αγώνες του λαού της Νάουσας, θα είμαστε από εδώ και μετά και σαν δημοτική αρχή. Με ρωτάς για το τι θα γίνει σε περίπτωση που έρθει κάποιος και ζητήσει μία έκταση. Παίρνω αφορμή λοιπόν και να συζητήσουμε επί του προκειμένου το ζήτημα με τις ανεμογεννήτριες. Εμείς σαν παράταξη έχουμε ταχθεί κατά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι ωραίες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρήσιμες, βοηθούν, αλλά όχι σε έργα τέτοιου τύπου. Εδώ ο Δήμος της Νάουσας, το Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισε εν μία νυχτή, χωρίς να διαβουλευτεί με κανέναν, χωρίς να συζητήσει με την κοινωνία της Νάουσας, χωρίς να ζητήσει καν την άποψή της, έστω κι αν η γνωμοδοτική ήταν γνωμοδοτική, δεν έχει καμία σημασία. Περιφέρεια αποφασίζει, έτσι δεν είναι. Αποφασίζει το Υπουργείο βασικά, ούτε καν η περιφέρεια. Αλλά το να ρωτήσει τον κόσμο της Νάουσας αν αυτό που βλέπει αιώνες τώρα ο Ναουσαίος στο βουνό του, ανοίγοντας το παράθυρό του, θέλει να διατηρηθεί ή να γίνει τσιμεντένιοι δρόμοι που θα ανεβαίνουν στις κορυφές για να βγάζει λεφτά μια εταιρεία από την Ισπανία. Έτσι. Και με το πρόσημο ότι θα δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, οι οποίες ξέρουμε καλά με τι μισθούς, για πόσο χρονικό διάστημα, ελάχιστα ωφέλη για το Δήμο της Νάουσας και να καταργηθεί η ομορφιά του βουνού μας. Γιατί το βουνό μας μπορεί να αναπτυχθεί με άλλους τρόπους. Λοιπόν, σε τέτοιες προτάσεις εμείς θα πούμε όχι. Αυτό που έχουμε ως λογική και κυρίως αφορά τις δημοτικές εκτάσεις και τους δημοτικούς χώρους, και θα ξεκινήσω λέγοντας, μιλώντας για εδώ ακριβώς απέναντί μας για το δημοτικό πάρκο και το κιόσκι, έτσι, το οποίο έχει απαξιωθεί πλήρως και έγινε και προσπάθεια προεκλογικά να σκοτωθεί με έναν πληστηριασμό ο οποίος δεν υλοποιήθηκε τελικά. Η δική μας δράση δεν θα είναι αυτά, θεωρούμε ότι ανήκουν στους πολίτες της Νάουσας. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, ο οποιοσδήποτε, ο οποίος θα προσφέρει ας πούμε ένα ενίκιο στον Δήμο Νάουσας, να εκμεταλλεύεται αυτούς τους χώρους. Όχι. Αυτό που προτείνουμε και επί του προκειμένου είναι η δημιουργία μιας εταιρείας λαϊκής βάσης, η οποία θα απευθυνθεί στον πολίτη της Νάουσας, θα έχει μία μετοχή προσωπική, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά είδη τέτοιων εταιριών. Προσωπική μετοχή, θα έχει κάποια ωφέλη για αυτόν ο οποίος είναι μέτοχος, θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Μετόχων για τα πάντα και θα εκμεταλλεύεται τόσο το κιόσκι, όσο και τον Άγιο Νικόλαο, όσο και τα τρία πηγάδια. Αυτή είναι η λογική μας. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες της Νάουσας, όχι στον κάθε ένα επιχειρηματία που θα φέρει τα συμφέροντά του, θα εξυπηρετήσει και θα απομυζήσει το φυσικό πλούτο της πόλης. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις του Γιάννη Ιωσήφη θα περάσουμε σε ένα σύντομο ολικόλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Αβένα.